5 χρόνια συμπληρώθηκαν από την επίθεση σε βάρος του 46χρονου φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη που τον οδήγησε στο θάνατο και η οικογένειά του περιμένει ακόμα δικαίωση για τη μνήμη του. Όπως υποστηρίζει στην Κρήτη TV ο πατέρας του Βασίλης Κατσούλης, οι λίγοι ένοχοι που παραπέμφθηκαν είναι εκτός φυλακής, καθώς ο Άριος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση της απόφασης του εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με συνέπεια να πρέπει να επαναληφθεί η δίκη. Δεν θα πάμε αυτή τη φορά σαν πρόβατα για σφαγή στο δικαστήριο, όπως πήγαμε τις άλλες φορές. Ο κύριος Βασίλης Κατσούλης μιλά για αδιάσυστα στοιχεία τα οποία κατά την εκτίμησή του συνηγορούν στο ότι η επίθεση ήταν καλά σχεδιασμένη. Στέκεται στο γεγονός ότι η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση μετατράπηκε σε πρόκληση σκοπούμενων θανατηφόρων σωματικών βλαβών, στο ότι υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν ότι ο άτυχος 46χρονος υπέστη απλή σωματική βλάβη από την επίθεση. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα ήταν ότι ούτε οι ανακριτές, ούτε οι δικοί μας οι συνήγοροι, ούτε άλλοι παράγοντες της δίκης δεν επισκόπησαν με τη δέουσα προσοχή τις φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν την ιατροδικαστική έκθεση και από την οποία σαφώς αποδεικνύεται αυτό που σας είπα προηγουμένως, το λιτζάρισμα. Ο Κώστας ήταν οπαδός μιας ομάδας ανύπαρκτης, υποστηρίζει η οικογένεια του 46χρονου, που θεωρεί ότι η επίθεση που δέχτηκε εκείνη τη μοιραία μέρα της 14ης Σεπτεμβρίου του 2014 στο γήπεδο του Ηροδότου δεν ήταν τυχαία. Αυτόπτες μάρτυρες που μας ενημερώσανε στο τι είχε γίνει, μας έκαναν να πιστεύουμε ότι ο Κώστας δεν ήταν απλώς χτυπημένος, ήταν λιντζαρισμένος στη διάρκεια αυτών των επεισοδίων. Περιγράφεται η επίθεση ότι 7 με 8 άτομα τον περικύκλωσαν χωρίς να το αφήσουν διέξοδο διαφυγής. Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε στην Κρήτη δεν αναφέρει ούτε ένα χτύπημα στην περιοχή του κεφαλιού, σύμφωνα με τον πατέρα του Κώστα Κατσούλη, ενώ όπως τονίζει ο ίδιος, ο προϊστάμενος της ΜΕΘ δήλωνε έκθαμβος, διότι δεν μπορούσε να αποδώσει κάπου την αιμορραγία, παρότι είχαν συρραφτεί τραύματα. Απέναντί μας είχαμε ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες αποδεικνύεται ότι ήταν τελείως στη λάθος κατεύθυνση, είχαν αποπροσανατολίσει τις έρευνες της αστυνομίας, η οποία από την πρώτη στιγμή δεν έκανε καμία προσαγωγή αυτοπτών μαρτύρων από το γήπεδο. Η οικογένεια του αδικοχαμένου φιλάθλου υπόσχεται ότι θα συνεχίσει την τιτάνια προσπάθεια αποκάλυψης των στοιχείων της υπόθεσης, με στόχο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την τιμωρία όσων συνειδητά συμμετείχαν στη συγκάλυψή της. Με πόνο ψυχής, ο πατέρας του Βασίλης Κατσούλης δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.